Και πάμε για την τελευταία μας συνταγή για σήμερα. Θα φτιάξουμε ντόνατς. Ίσως από τις πρώτες συνταγές σε γλυκά που έχω ετοιμάσει. Και το μυστικό αυτής της συνταγής σε σχέση με την άλλη συνταγή που έχω στο site είναι ότι διαφοροποιούνται σε ένα βασικό υλικό. Και αυτό είναι η πατάτα. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τα ντόνατς με πατάτα θα χρειαστούμε μία μεσαία πατάτα, 280 γραμμάρια γάλα, 2 κουταλιές της σούπας πορέλαιο, 50 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 15 γραμμάρια μαγιά ξηρή, 350 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μία πρέζα αλάτι και 500 γραμμάρια σπορέλαιο για τηγάνισμα. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε 50 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 100 γραμμάρια κουβερτούρα λιωμένη, πολύχρωμη τρούφα, τρούφα σοκολάτας, 100 γραμμάρια ζάχαρη άχνη και 1-2 κουταλιές της σούπας γάλα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Φανταστική συνταγή. Να σας πω ότι έχω ήδη άλλη μία συνταγή στο site και σε βίντεο που φτιάχνουμε ντόνατς. Εκείνη δεν έχει πατάτα μέσα και τα δύο είναι νόστιμα, αλλά είναι τελείως διαφορετικά. Αξίζει πραγματικά να δοκιμάσετε αυτή τη συνταγή και το μυστικό βρίσκεται σε μία πατάτα όπως σας είπα και πριν. Λοιπόν, θέλουμε μία πατάτα και θέλουμε να τη βράσουμε. Οπότε ουσιαστικά παίρνετε νεράκι, βράζετε μία πατάτα και θέλουμε 200 γραμμάρια βρασμένης πατάτας. Σε περίπτωση όμως που δεν έχετε χρόνο να βράζετε μία πατάτα που θα πάρει περίπου 40 λεπτά να τη βράσετε, αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να την ετοιμάσετε πολύ πιο γρήγορα στο φούρνο μικροκυμάτων. Πώς? Την τρυπάμε πολύ καλά παντού. Παίρνουμε μία μεμβράνη, καλύπτουμε και βάζουμε στα 800 βατ περίπου 5,5 με 6 λεπτάκια. Μετά από 5,5 με 6 λεπτάκια η πατάτα σας θα είναι έτοιμη και θα είναι κάπως έτσι. Εδώ πέρα έχω μία έτοιμη, αυτή είναι ζεστή, την έβγαλα από τα μικροκύματα. Κοιτάξτε πώς γίνεται. Ουσιαστικά μας βολεύει γιατί με τα μικροκύματα δεν τραβάει υγρασία η πατάτα και εμείς θέλουμε για τη συνταγή μια πατάτα που να μην έχει υγρασία. Τώρα δεν ξέρω αν το έχετε ετοιμάσει ποτέ, αλλά εγώ να σας πω ότι όταν θέλω να φάω πατάτα μαζί με ένα φαγητό, επειδή είμαι μόνος μου στο σπίτι, δεν μπορώ να ψήνω μια πατάτα για να φάω, να ανοίγω το φούρνο για μια πατάτα, ούτε μπορώ να βράζω ολόκληρη κατσαρόλα για μία πατάτα. Οπότε σε 5,5 με 6 λεπτά απλά βάζει την πατάτα στα μικροκύματα και είναι έτοιμη για να τη φας. Και αυτό που θέλω να κάνω είναι να πάρω την πατάτα έτσι όπως είναι, να αφαιρέσω τη φλούδα εδώ και εδώ. Νομίζω ότι πήρα λάθος μαχαίρι. Φεύγει κατευθείαν η φλούδα, βλέπετε. Και η Παναγία μου. Οπότε πολύ απλά βγάζετε τη σάρκα από την πατάτα, ρίχνετε στον μπολ εδώ. Έχει ψηθεί, τη φλούδα δεν τη θέλουμε. Και η. Μπορείτε να αφήσετε την πατάτα να κρυώσει 100%. Την βάλετε ζεστή. Οπότε θέλουμε 200 γραμμάρια από τη σάρκα. Οπότε έχουμε την πατάτα. Έχουμε το συστατικό της επιτυχίας για τα ντόνατς μας. Τώρα, αυτό που χρειάζεται είναι γαλατάκι. Τώρα, το γάλα μας. Είτε το βάζουμε πάλι σε ένα κατσαρολάκι για να το ζεστάνουμε, είτε πολύ απλά τι μπορούμε να κάνουμε. Μεμβράνη. Μεμβράνη και μάικρο, είτε κατσαρολάκι. Το μόνο που θέλω είναι να ζεσταθεί λίγο το γάλα, δεν θέλω να κάψει. Οπότε, επειδή αυτό ήταν στο ψυγείο, ήταν στους 4 βαθμούς, θα χρειαστεί περίπου ένα λεπτάκι στα μικροκύματα, όχι παραπάνω. 800 βατ, ένα λεπτό είναι αρκετό. Ίσα-ίσα για να είναι χλιαρό το γάλα μας. Δεν θέλουμε να είναι παγωμένο γιατί θα βάλουμε μαγιά. Τώρα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θα ρίξω τη ζάχαρη μέσα στην πατάτα. Θα ρίξω το σπορέλαιο μέσα στην πατάτα. Θα πάρω ένα πιρουνάκι και θα τα αναμίξω. Θέλω να λιώσει τελείως η πατάτα. Θέλω να διαλυθεί. Και στην πατάτα βρίσκεται το μυστικό συστατικό. Να ξέρετε ότι παγκοσμίως η πατάτα είναι το συστατικό που χρησιμοποιούν στα ντόνατς για να τα κάνουν έτσι πιο ιδιαίτερα. Μία πατάτα είναι αρκετή για να αλλάξει τελείως τη σύσταση από τα ντόνατς. Εδώ πέρα, αυτή η υφή που έχει η πατάτα, επειδή είναι άμυλο, θα μας δώσει την τέλεια κρούστα έξω στα ντόνατς και την τέλεια μαστιχωτή υφή μέσα στα ντόνατς. Μία πατάτα είναι αρκετή. Το γαλατάκι μου έχει ζεσταθεί. Για να δω. Είναι μια χαρά. Ένα λεπτό στα 800 βάτ, άμα δεν φτάνει 800 βάτ το φούρνο σας, μικροκυμάτων, θα βάλετε λίγο παραπάνω, άλλα 20 δευτερόλεπτα περίπου παραπάνω. Ρίχνουμε το γάλα μέσα στην πατάτα, τη ζάχαρη και το σπορέλαιο και σιγά σιγά ήρθε η ώρα να πάρουμε το σύρμα μας. Τώρα το μυστικό βρίσκεται εδώ. Θέλω να ανακατέψετε καλά το γάλα μαζί με την πατάτα, γιατί θέλω στο γάλα μέσα να πάει το άμυλο της πατάτας. Εκεί πέρα είναι το μυστικό της επιτυχίας για να έχετε διαφορετικά ντόνατς. Ανακατεύουμε καλά εδώ
Τέλεια. Και ήρθε η ώρα για τη μαγιά μας. Η μαγιά θα μπει μέσα. Θα ανακατέψουμε. Και εδώ πέρα πρέπει να καταλάβετε ότι άμα το γάλα μας ήταν καυτό, η μαγιά θα είχε πεθάνει κατευθείαν. Θέλουμε το γάλα μας να είναι χλιαρό. Οπότε, άμα δείτε ότι ζεστάνεται περισσότερο το γάλα, αφήστε το λίγο στην άκρη να κρυώσει και μετά ρίξτε το στο μείγμα. Τέλεια. Λοιπόν, σιγά σιγά θα ρίξετε περίπου 2-3 κουταλιές τη σούπα αλεύρι. Θα κάνετε ένα πρώτο ανακάτεμα εδώ, για να βοηθήσουμε να διαλυθεί ακόμα περισσότερη πατάτα μέσα. Και μόλις γίνει έτσι λίγο χυλό στο μείγμα μας, θα ρίξουμε λίγο ακόμα αλεύρι. Θα ανακατέψουμε. Και μόλις ο χυλός φύξει καλά και βλέπετε ότι ανακατεύεται με το σύρμα και όσο ανακατεύουμε τώρα σπάει ακόμα περισσότερη πατάτα εδώ, τότε θα ρίξουμε όλο το υπόλοιπο αλεύρι μέσα πλας μία πρέζα αλάτι. Εδώ. Τώρα. Ήτανε δύσκολος τώρα, πείτε μου. Είναι πανεύκολο, ειλικρινά, μπορείτε να το φτιάξετε όλοι σας. Θα ανακατεύετε στην αρχή λίγο με την κουτάλα και μόλις δείτε ότι δεν δουλεύει άλλο κουτάλα, θα βάλετε αναγκαστικά τα χέρια σας. Ντόνατς χωρίς χέρια δεν γίνονται. Απλά το κάνω έτσι για να μην λερωθώ. Γιατί υπάρχει μία λέξη στα αγγλικά, sticky, που σημαίνει κολλώδες. Οπότε η ζύμη μας είναι κολλώδης και δεν μπορούμε να τη φτιάξουμε κατευθείαν με τα χέρια. Τώρα όμως που δεν είναι άλλο κολλώδης η ζύμη μας. Θα το λέμε sticky, μην μου πείτε ότι μιλάω αγγλικά, απλά το λέω γιατί ακούγεται πιο ωραία από τα ελληνικά. Όσο πιο sticky είναι η ζύμη μας, τόσο πιο ωραίο θα βγει το αποτέλεσμα, ειλικρινά σας λέω. Ανακατεύουμε με τα χέρια, φροντίζουμε να πάρει το ζυμάρι μας όλο το αλεύρι. Τέλεια. Και ήρθε η ώρα για σοβαρή δουλίτσα τώρα. Αλεύρι. Βάλω και αλεύρι πάνω στα χέρια μου, για να μην κολλήσει το ζυμάρι καθώς το πιάνω. Το ζυμάρι πάει εδώ πάνω. Λίγο ακόμα αλεύρι. Εδώ. Ζυμώστε λίγο με τα χέρια. Εδώ. Ανοίγουμε λίγο. Σε περίπτωση που δούμε ότι κολλάει, τι κάνουμε. Αλεύρι. Εδώ. Και ήρθε η ώρα για τον πλάστη. Θέλουμε να ανοίξουμε τα ντόνατς μας. Εδώ. Και αυτά τα τσιμαδάκια που βλέπετε στο ζυμάρι είναι η φλούδα που άφησα μέσα. Δεν θα έπρεπε να το έχω κάνει. Εσείς δεν θα το κάνετε, θα είστε πιο προσεκτικοί. Αλλά και για πολύ πατάτα. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε τα ντόνατς μας. Λοιπόν, εμείς στο e-shop έχουμε δαχτυλιδάκια που μπορείτε να κόψετε. Σε περίπτωση που δεν έχετε δαχτυλίδια και δεν θέλετε να πάρετε, πολύ φυσιολογικό είναι. Το μικρό κουπάτο αντικαταστούμε με ένα καπάκι από ένα αναψυκτικό και το μεγάλο με ένα οποιοδήποτε βαζάκι έχουμε στο σπίτι. Εντάξει, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, και θέλω να κόψω τα ντόνατς μου. Πιέζω εδώ, πιέζω και εδώ και αφήνω στην άκρη. Εδώ και εδώ. Και μόλις περισσέψει όλο το υπόλοιπο ζυμάρι, τι κάνουμε? Ξανακάνουμε ακριβώς το ίδιο. Βέβαια αυτό δεν είναι καλό, γιατί όσο διπλώνουμε το ζυμάρι, διπλώνουμε ακόμα περισσότερο αλεύρι. Οπότε συνήθως τα πρώτα βγαίνουν πιο άφρατα από τα τελευταία. Όσο λιγότερες φορές διπλώσετε, τόσο το καλύτερο. Ξανά πίσω, εδώ. Λοιπόν, κι άλλο ένα βγήκε. Εδώ. Τέλεια. Και ουσιαστικά αυτά μείνανε για δοκιμή. Τώρα, καλό θα ήταν να αφήσουμε περίπου 10 λεπτάκια να φουσκώσουν λίγο πριν τα βάλουμε να τα ψήσουμε. Αλλά όση ώρα φουσκώνουν αυτά, εγώ θα κάνω μία δοκιμή με ένα μικρό βαλάκι εδώ πέρα. Πρέπει να μην είναι πολύ δυνατή η φωτιά μας. Τώρα εδώ πέρα η φωτιά μου είναι πολύ δυνατή, βλέπετε. Πήρε ήδη χρώμα απ' έξω και από μέσα δεν έχει προλάβει με τίποτα να ψηθεί. Οπότε τι θα κάνω, αυτό πάει στην άκρη, θα βγάλω από τη φωτιά το λάδι μου και θα προσθέσω τα ντόνατς μέσα για να πέσει σιγά σιγά η φωτιά και να ψηθούν στο σωστό χρόνο. Νομίζω 3 ντόνατς θα τα πάρει. 1, 2. Βάλω και αυτό, 3. Λοιπόν, δεν βάζουμε παραπάνω γιατί δεν θέλουμε να ρίξουμε πολύ τη θερμοκρασία. Και κατευθείαν με το που βάλετε θα δείτε ότι παίρνουν χρώμα, γυρίστε τα. Κοιτάξτε πόσο ώρα που φουσκώνουν, τα βλέπετε. Αυτή η καταραμένη πατάτα τα κάνει όλα. Μία πατάτα είναι αρκετή για να κάνει τόσο διαφορετική σύσταση στα ντόνατς μας. Απλά νομίζω ότι τώρα έπεσε αρκετά η θερμοκρασία, οπότε θα ξαναβάλω πίσω. Εδώ. Και πρέπει τα ντόνατς μου να τα τηγανίσω περίπου για 4 με 5 λεπτάκια. Κοιτάξτε εδώ πόσο ώρα που βγαίνουν. Είναι φανταστικά.
Λοιπόν, τα πρώτα μου ντόνατς είναι έτοιμα. Βγαίνουν στην άκρη. Κοιτάξτε εδώ. Καίει, 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 καίει. Άι, καίει. Αλλά είναι απ' έξω τραγανά και από μέσα είναι τόσο νόστιμα. Κοιτάξτε εδώ. Σπιτικά ντόνατς σε χρόνο μηδέν. Λοιπόν, και τα δύο τελευταία ντόνατς μου είναι έτοιμα. Τώρα, πάμε να μιλήσουμε λίγο για τις επικαλύψεις, για να δούμε ακριβώς τι θέλουμε να κάνουμε. Ποια είναι η κλασική επικάλυψη που έχουμε στην Ελλάδα από ντόνατς? Είναι οι λουκουμάδες της παραλίας και βάζουμε ζάχαρη απλά. Τίποτα άλλο. Οπότε, στην περίπτωση που θέλουμε να ζαχαρώσουμε τους λουκουμάδες μας, οπωσδήποτε πρέπει οι λουκουμάδες μας να είναι καυτοί. Με το που βγουν από τη βοτιά, καυτοί, καυτοί όπως είναι, πρέπει οπωσδήποτε να τους ρίξουμε μέσα στη ζάχαρη. Εδώ. Για να μπορέσουν να τραβήξουν τη ζάχαρη, να κολλήσει η ζάχαρη πάνω τους και να γίνουν οι κλασικοί λουκουμάδες της παραλίας. Λοιπόν, και τώρα πάμε να δούμε επικαλύψεις. Για επικαλύψεις πρέπει οπωσδήποτε τα ντόνατς μας να είναι κρύα. Άμα είναι πολύ καυτά, με το που βάλουμε μία επικάλυψη, θα γίνει επικάλυψη. Θα φύγει. Έτσι, γι' αυτό το λόγο, αυτοί που έχουν κρυώσει λίγο, τους δύο από αυτούς θα τους βάλω σοκολάτα. Οπότε έχω τη σοκολάτα, όπως είναι εδώ. Βάζω μέσα τη σοκολάτα του λουκουμά. Παίρνω τρούφα. Και κοιτάξτε εδώ. Έτσι όπως είναι από τη σοκολάτα μέσα. Αφήνω να φύγει παραπάνω σοκολάτα. Εδώ. Και μόλις κάνω αυτή την κίνηση, βουτάω. Αφήνω λίγη ώρα, γυρνάω και έτοιμο. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο συνεχίζω, αλλά τώρα πάω σε μαύρη τρούφα. Βουτάω, αφήνω, στραγγίζω πολύ καλά και πάω στη μαύρη τρούφα. Αφήνω λίγη ώρα, γυρνάω και έτοιμο το δεύτερο ντονάτς. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για να κάνουμε το γλάσο μας. Για το γλάσο είναι τα πράγματα πάρα μα πάρα πολύ απλά. Θέλουμε άχνη ζάχαρη. Θα ρίξουμε περίπου 100-200. Όσο πάρει. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει πόσο υγρασία θα ρίξουμε μέσα. Οπότε ξεκινάμε με λίγο γάλα μέσα, εδώ, και ανακατεύουμε. Μία κουταλιά της σούπας γάλα είναι αρκετό για περίπου 100 γραμμάρια άχνη ζάχαρη. Οπότε μη σας φάνει στην αρχή ότι είναι λίγο το γάλα που βάζετε, περιμένετε, ανακατέψτε καλά και άμα δείτε ότι χρειάζεστε κι άλλο, να όπως τώρα, το βλέπετε, που έχει πήξει και δεν ανακατεύετε, τότε μόνο θα προσθέσετε λίγο ακόμα γαλατάκι. Εδώ, και όταν λέω λίγο, κάθε φορά προσθέτουμε μία κουταλιά του γλυκού. Μία κουταλιά του γλυκού αλλάζει τελείως τη σύσταση. Κοιτάξτε εδώ. Τώρα είναι σαν το υποβρύχιο που τρώμε, το βλέπετε. Μπράβο, είναι πηχτό, εμείς το θέλουμε λίγο πιο αραιό. Οριακά χρειάζεται σταγόνες παραπάνω, γιατί όντως σε αυτή την υφή που είναι τώρα, άμα πάρω τον ντόνατ να το κολλήσω πάνω, δεν κολλάει το γλάσο, το βλέπετε. Ουσιαστικά θέλει πολύ λίγο γάλα και όταν λέω λίγο γάλα, κοιτάξτε πόσο λίγο πρέπει να ρίξω. Δηλαδή μιλάμε για ελάχιστο γάλα, θα κάνει τη διαφορά και εκεί πέρα από το μείγμα θα είναι πάρα πολύ σφιχτό, θα το κάνει ρευστό. Κοιτάξτε, το βλέπατε πως ήταν και με 2-3 σταγόνες που ρίξαμε, πώς έγινε. Για να δούμε τώρα, κολλάει πάνω το γλάσο. Με το που βουτάς τον ντόνατς και βγαίνει το γλάσο από τη μέση, ξέρεις ότι είναι έτοιμο. Θέλουμε να είναι αρκετά σφιχτό για να μπορέσει να κρατήσει πάνω και να σφίξει γρήγορα και να μην πέσει στα πλάγια. Δεν θέλουμε να πέσει το γλάσο, θέλουμε να μείνει πάνω στον ντόνατ. Οπότε και αυτό ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Και επειδή η Νάσια δεν της αρέσουν οι τρουφίτσες, τι πρέπει να κάνουμε? Ένα σκέτο. Αυτό το πιο ωραίο. Μην ίσκεις, Νάσια. Γιατί καθώς το γυρίσεις, το γλάσο θα πέσει ομοφανταστό και θα καλύψει τέλεια τον ντόνατ μας. Τώρα, θα αφήνω 5 λεπτάκια να κρυώσουν και δοκιμάζουμε. Για τα ντόνατς με πατάτα. Τρυπάμε την πατάτα σε πολλά σημεία με ένα πιρούνι. Τη βάζουμε σε ένα μπολ, καλύπτουμε με διάφανη μεμβράνη και την ψήνουμε στον φούρνο μικροκυμάτων στα 800 βατ για 5,5 με 6 λεπτά. Αφού ψηθεί, την αφήνουμε να κρυώσει, την ξεφλουδίζουμε και τη βάζουμε σε ένα μπολ. Χρειαζόμαστε 200 γραμμάρια από τη βρασμένη πατάτα. Προσθέτουμε τη ζάχαρη, το σπορέλαιο και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει η ζάχαρη και να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Βάζουμε σε ένα μπολ το γάλα, καλύπτουμε με διάφανη μεμβράνη και το ζεσταίνουμε στον φούρνο μικροκυμάτων στα 800 βατ για ένα λεπτό. Προσθέτουμε στην πατάτα το χλιαρό γάλα, τη μαγιά και ανακατεύουμε με ένα σύρμα.
Ρίχνουμε 2-3 κουταλιές από το αλεύρι και ανακατεύουμε μέχρι να γίνει χυλός. Προσθέτουμε λίγο ακόμα αλεύρι, συνεχίζουμε να ανακατεύουμε, ρίχνουμε όλο το υπόλοιπο αλεύρι, το αλάτι, ανακατεύουμε με μία κουτάλα μέχρι να δέσει το μείγμα και στο τέλος πλάθουμε με τα χέρια μέχρι να γίνει μία σφιχτή ζύμη. Ρίχνουμε λίγο αλεύρι στον πάγκο και ανοίγουμε τη ζύμη με τον πλάστη. Κόβουμε με ένα στρογγυλό τσέρκι 10 εκατοστών κομμάτια από τη ζύμη και στη μέση κόβουμε ένα μικρότερο κομμάτι ζύμης με το τσέρκι των 3 εκατοστών. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία μέχρι να φτιάξουμε 8 κομμάτια. Τηγανίζουμε σε δόσεις τα ντόνατς σε ένα καυτό βαθύ τηγάνι με σπορέλαιο για 4 με 5 λεπτά και από τις δύο πλευρές και τα βγάζουμε σε απορροφητικό χαρτί. Αφού ψηθούν, τα καλύπτουμε ζεστά με τη ζάχαρη. Για τις υπόλοιπες επικαλύψεις, αφήνουμε τα ντόνατς να κρυώσουν, τα βουτάμε από τη μία πλευρά στη λιωμένη κουβερτούρα και προσθέτουμε πολύχρωμη τρούφα ή τρούφα σοκολάτας. Εναλλακτικά, βάζουμε σε ένα μπολ τη ζάχαρη άχνη, ρίχνουμε σιγά σιγά το γάλα και ανακατεύουμε μέχρι να γίνει ένα ρευστό γλάσο. Βουτάμε τα ντόνατς από τη μία πλευρά στο γλάσο και τα περνάμε από τις τρούφες. Αφήνουμε 5 λεπτά να κρυώσουν και σερβίρουμε. Πόσο ζηλεύετε από το 1 στο 10, πες. 10. Εσύ. 10. Εσύ. 9,5. Γιατί 9,5, ρε. Γιατί πάντα δεν θα το γαλάτε, ρε φίλε, το όλο πράγμα. Λοιπόν, θα πάω στα σκληρά. Σοκολάτα, τρούφα, ντόνατ, καλή μας όρεξη. Νιώθω σαν αστυνομικός σε αμερικάνικη ταινία. Βλέπετε την υφή που έχει. Είναι διαφορετική από τα υπόλοιπα ντόνατς, γιατί έχει αυτή τη μαστιχωτή, φανταστική υφή που δεν πρόκειται να βρείτε πουθενά άλλου. Μία συνταγή που πραγματικά είμαι σίγουρος με το που τελειώσει σήμερα η εκπομπή, θα αρχίσετε όλοι να φτιάχνετε.